πάρα πολύ συγκινημένοι, πεθαμένοι είμαστε όλη η γειτονιά, όχι μόνο εγώ, όλη η γειτονιά. Μ' αγκάλιασε και έκλαιγε πάνω μου, θεία, πάει ο φίλος μου, πάει ο Τάσος, τον βρήκε ο παπάς μου, σκοτωμένο, θεία. Την ώρα που ο 14χρονος δράστης της δολοφονίας του μικρού Τάσου ολοκλήρωνε την απολογία του και έφυγε από το χωριό με τους γονείς του, στόματα που παρέμεναν κλειστά όλες αυτές τις μέρες άνοιγαν σε μια προσπάθεια να φωτίσουν τις άγνωστες πτυχές του εγκλήματος. Σε ένα χωριό που παραμένει συγκλονισμένο. Τα παιδιά αυτά τα ξέραμε. Και ειδικά το Τασούλι. Ήταν το μωρό μας εδώ, το είχαμε. Σαν δικό μας παιδί. Τέτοιο παιδί αποκλείεται να ξαναγεννηθεί. Ήταν ένα ήσυχο παιδάκι, κάναμε παρέα κάθε μέρα εδώ. Για τον ανήλικο δράστη το χωριό εμφανίζεται διχασμένο. Κάποιοι κάνουν λόγο για ένα παιδί επιθετικό με πολλά προβλήματα στη συμπεριφορά του και άλλοι για ένα νεαρό που δεν διέφερε από τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του. Ήταν πολύ επιθετικός και στο παιδί μου έκανε πάρα πολλά. Πολλές φορές πήγε να το πνίξει όταν πηγαίναμε κάποιες φορές στη θάλασσα. Το χτυπούσε, το δάγκωνε όταν ήταν πιο μικρό. Πάντα κοιτούσε να του κάνει κακό. Το παιδί είναι επικίνδυνο και κυκλοφορεί με όπλο. Πόσο καιρό κυκλοφορούσε με όπλο, από τι ηλικία δηλαδή? Από πιο μικρό, να έχει ας πούμε 2-3 χρόνια. Ένα σκυλί επιτέθηκε σε μια κότα, δικιά τους, και βγήκαν και οι τρεις αρματωμένοι, παππούς, μπαμπάς και γιος, να πάνε να σκοτώσουν το σκυλί. Λίγο έχουμε μεγαλοποιήσει τα πράγματα. Το ότι μπορεί να κυκλοφορούσε με ένα μηχανάκι και ίσως να είχε και ένα μαχαίρι πάνω στο μηχανάκι λόγω του ότι γινούσε στα χωράφια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οπλοφορούσε. Η θεία του δράστη φέρνει στο μυαλό της τα όσα έγιναν όταν εντοπίστηκε το πτώμα του άτυχου Τάσου. Και κλαίει. Πού να φανταστούμε τι θα επακολουθούσε. Έδειχνε δηλαδή στεναχωρημένος, αλλά δεν φαινόταν τίποτα ύποπτο στο βλέμμα του. Όχι, όχι. Στεναχωρεμένο, κλαμμένο. Αλλά δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι κάτι συνέβαινε. Εσάς τι σας είπε εκείνη τη νύχτα? Τίποτα. Εγώ λέει πήγα κοιμήθηκα, θεία. Χωρίσαμε και πήγα και κοιμήθηκα. Κανείς στο χωριό δεν μπορούσε να πιστέψει την τροπή που έπαιρναν τα πράγματα. Κανείς δεν περίμενε ότι ένα 14χρονο παιδί θα έφτανε στο σημείο να σκοτώσει ένα φίλο και συμμαθητή του. Πώς το έκανε, πώς το χεράκι του πήγε και σκότωσε τον καλύτερο του φίλο? Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του χωριού, ο δράστης είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τοπική κοινωνία με τη συμπεριφορά του τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου. Όταν ήταν πιο μικρός, έπιανε τα έντομα, έβαζε και τον γιο μου δίπλα. Και του άρεσε πολύ να τα τυρανάει. Τους έβγαζε σιγά σιγά τα φτερά, τα ποδαράκια και του έλεγε «Δες πώς το κάνω, δες τι ωραία που είναι». Και του έλεγε «Γιατί το κάνεις αυτό? Δεν είναι όμορφο να πειράζουμε τα έντομα, τα ζωάκια?» Και έλεγε «Εμένα έτσι μ' αρέσει». Πρέπει να μιλήσουν όλοι. Το παιδί θέλει βοήθεια. Οι γονείς φταίνε για το παιδί, κατά τη γνώμη μου. Γιατί όλα από το σπίτι ξεκινούν. Οι ίδιοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι η μητέρα του δεν είχε πλήρη εικόνα για τη συμπεριφορά του γιού της και κατηγορούν τον πατέρα του για αδιαφορία. Η μαμά του τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ο πατέρας του το ίδιο. Καμάρωνε. Ήταν ένας μάγκας, αυτό έλεγε. Το χωριό παραμένει διχασμένο και αναφορικά με τους ισχυρισμούς του 14χρονου δράστη για τα αίτια που όπλησαν τα χέρια του. Και εκείνος το έκανε και πείραζε περισσότερο τα μικρότερα παιδιά. Πολλά παιδιά τα εκβίαζε ότι αν δεν τους κάνει φίλους. Αν δεν τον κάνουν φίλο στο Viber, θα τους φάξει. Επίσης, παιδιά που ήταν από άλλες χώρες, τους χτυπούσε και τους έβριζε. Οι συζητήσεις και οι εκτιμήσεις για τη στιγερή δολοφονία συνεχίζονται στο χωριό, που προσπαθεί να συνέλθει από το ισχυρό σοκ των αποκαλύψεων και το θάνατο ενός παιδιού που δεν είχε απασχολήσει ποτέ με τη συμπεριφορά του.